Πολυτελή εστιατόρια, θέατρο, καζίνο, πισίνες και πολλά ακόμα βρίσκονται στο κουραζιερόπλοιο Celebrity Infinity που για πρώτη φορά επέλεξε φέτος το λιμάνι του Ηρακλείου ως προορισμό για τις χειμερινές του προσεγγίσεις. Αυτό το οποίο τονίζουν φορείς είναι πως ο τουρισμός της κουραζιέρας ανθίζει και αφήνει το αποτύπωμά του και στην τοπική οικονομία. Το Celebrity Infinity ήρθε για πρώτη φορά στο λιμάνι του Ηρακλείου φέτος. Έκανε 7 προσεγγίσεις το μήνα από το Γενάρη μέχρι το Μάρτιο και θα επαναλάβει, είναι στο πρόγραμμα και το 2025 και φιλοδοξούμε να το έχουμε κοντά μας και για αρκετά χρόνια ακόμα. Έχουμε 3 πισίνες, 7 εστιατόρια διαφορετικά, έχουμε θέατρο με 950 άτομα χωρητικότητα, κάθε βράδυ έχουν σοου, μάγους. Το entertainment είναι παντού, σε όλα τα venue, έχουμε 15 μπαρ. Όπως επισημαίνεται, με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η χειμερινή περίοδος, κατά την οποία το εντυπωσιακό κουραζιερόπλαιο βρισκόταν στο Ηράκλειο, καθώς χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες που το επέλεξαν για να περάσουν τις διακοπές τους. Το πολυτελές Celebrity Infinity, μέγιστης χωρητικότητας 2.593 επιβατών, που κατάφερε να κάνει αξέχαστες διακοπές πολλών τουριστών τον περασμένο χειμώνα, θα βρεθεί ξανά στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2025. Νομίζω ότι ειδικά για το Ηράκλειο και την πόλη έχει επαναπροσδιοριστεί η σχέση με τη θάλασσα, έχει επαναπροσδιοριστεί η σχέση λιμένα πόλης και νομίζω ότι μόνο προστιθέμενη αξία μπορεί να έχει. Φιλοξενώντας βέβαια τέτοια πλοία, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί και η τοπική οικονομία να υποστηρίξει αντίστοιχα και οι τοπικές υποδομές. Εμείς, σαν τουριστικοί πράκτορες και ταξιδιωτικοί πράκτορες, ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να πουλάμε τις κρουαζιέρες όταν και όποτε ξεκινάτε από το Ηράκλειο και θα το επιδιώξουμε αυτό. Την ίδια ώρα εκτιμάται σύμφωνα με φορείς πως το λιμάνι του Ηρακλείου οδεύει σε μια νέα χρονιά ρεκόρ με τα αισιόδοξα σενάρια να κάνουν λόγο για αριθμητικά δεδομένα που θα ξεπεράσουν και τη χρυσή χρονιά του 2023. 2023 όπου το λιμάνι μας κατέγραψε ρεκόρ 15 ετίας με 253 προσεγγίσεις και 382.000 επιβάτες. Ένα νέο ρεκόρ θα πιάσουμε το 2024, το οποίο ευελπιστούμε να το καταρρύψουμε το 2025, όπου και εκεί τα πρώτα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του κουραζιερόπλαιο Celebrity Infinity, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στους πολυτελείς χώρους και να θαυμάσουν τις εντυπωσιακές υποδομές του, ενώ πραγματοποιήθηκε βράβευση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας που φέρει αποτελέσματα. Άρα, όταν αυτό συνδέεται με ένα σεβασμό και με μια αγάπη στα πρόσωπα και σε αυτό που κάνουμε, άρα δεν είναι στο πρόσωπο, είναι και σε όλο το Υπουργείο.